Εδώ υπάρχει ένα εξής ενδιαφέρον. Προτάσεις όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αναπροσαρμογείς για παράδειγμα. Μιας και πιέζεστε και πολιτικά εσείς, δεν λέω ότι αυτό ανταποκρίνεται, αυτό θα κριθεί στην κάλπη. Σας λένε, ελάτε από εδώ, να πάμε μαζί, είμαστε με το λαό μαζί. Εδώ, για παράδειγμα, ένα θέμα είναι αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η τροπολογία. Η κοινή λογική λέει ότι αν αυτό είναι το θετικό για τους πολλούς, και το Κομμουνιστικό Κόμμα θα το ψηφίσει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όλη η συζήτηση που έγινε πριν είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική και για το ρόλο που κρατάει και το ΚΚΕ απέναντι και στα δύο κόμματα των τελευταίων κυβερνήσεων, αλλά και στο ΚΙΝΑΛ και στα υπόλοιπα κόμματα, και το θέμα της ενέργειας. Και ότι, ξέρετε, από τους τηλεθεατές σας και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν σίγουρα κόσμος, 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, και τσακώνονται. 200.000 ήταν που του κόπηκε το ρεύμα το 17 επί ΣΥΡΙΖΑ. 230.000 το 18. Το τέλο δεν κόπηκε. Ναι, ναι, ναι. 180, 190, 200.000 με τη Νέα Δημοκρατία το 19, το 20 κλπ. Όχι, λέω, τα λένε και μεταξύ σα που τσακώνεστε. Από το 17 μέχρι σήμερα υπάρχει 1 εκατομμύριο ελληνικά νοικοκυριά που για μια περίοδο και παλεύοντα του κόπηκε το ρεύμα. Το 200.000 το χρόνο. Το 2020-21. Μιλάμε. Από αυτούς πόσοι μπορεί να είναι τώρα, συστηματική τζαμπατζίδα. Θα ρωτήσετε, όχι, η κάθε κυβέρνηση θα τους βγάζει τους περισσότερους στην εποχή της. Έτσι, λοιπόν, ας αφήσουμε ότι όποιος κόπηκε, τα στοιχεία αμέσως, είναι αυτά, τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας. Αφήστε με να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, γιατί κάτι θέλουμε πολύ συγκεκριμένο να πούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε, ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει, αμέσως συνδέθηκε. Το ξέρω γιατί. Τα 4/5 του μισθού του, τα 4/5 τα δίνει στα αυτά τα πάγια πολύ αυξημένα έξοδα. Στα πολύ ακριβά ενίκια, στο ρεύμα, και είμαστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Έχει ξεχυλήσει. Και ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να καταλάβει. Ξανανακοινώνει μέτρα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης κλπ. Καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα τα καταπίνει η ακρίβεια. Τα προηγούμενα μέτρα που ανακοίνωσε τι είναι? Δεν κάνουν τίποτα. Σου λέει και τα επόμενα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το είπε. Δεν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες. Ναι, είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες. Μαρκάρω λίγο με αυτή τη λογική, τι μου λέτε, να μην τα έδινε και καθόλου ούτε αυτά που δώσει. Είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες, και το κύριο θέμα που πρέπει να απασχολήσει τον κόσμο είναι ότι δεν ακουμπάει καν τις αιτίες του προβλήματος, γιατί φτάνουμε ως εδώ. Όλοι τους, όλα τα υπόλοιπα κόμματα και στις προτάσεις που κάνουν, κρύβονται πίσω από το ότι είναι εξωτερική η ακρίβεια, εξωστρεφής. Είναι και εξωτερική. Ο κύριος Λοβέρδος είναι εισαγόμενοι, είναι κλπ. Ναι. Να ρωτήσω εγώ. Η απολιγνητοποίηση της χώρας είναι εξωτερικός παράγοντας? Το ότι έχουν απαξιωθεί εγχώριες πηγές ενέργειας, δεν έχουν αναπτυχθεί οργανωμένα όλων των ειδών? Το ότι στο όνομα της πράσινης μετάβασης υπάρχει αυτή η εξάρτηση από το φυσικό αέριο, και τώρα υπάρχει η κατεύθυνση για το αμερικάνικο LNG. Είναι πιο φθηνό ή πιο ακριβό το αμερικάνικο LNG? Απλά εδώ έχει γλύκα. Έχει γλύκα για κάποιους, γιατί είναι οι Έλληνες εφοπλιστές που το μεταφέρουν. Και οπότε προωθείται αυτή η λύση. Το ότι παραμένουν σήμερα οι έμεσοι φόροι πάνω στα καύσιμα και σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης είναι εξωγενείς παράγοντας. Απ' έξω μας τον επιβάλλουν. Εκτός άμα συμφωνούμε τελικά, γιατί σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι το πρόβλημα το βασικό είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσκυνάνε όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην του ΚΚΕ, είναι η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας. Είδαμε όπου μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας και ο κρατικός, βεβαίως, σε αυτές τις συνθήκες, το ρόλο του αυτό τον παίζει ως συλλογικός, έτσι, μεγάλος ένας καπιταλιστής. Όμως βλέπουμε στην υγεία πώς είναι οι χιλιάδες νεκροί φτάσανε τώρα με την πανδημία. Φτάνουμε στις 30.000. Θα κάνω το συνήθως του διαβόλου, κύριε Πατιέλη, γιατί αυτό και για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν δεν ήμασταν, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πώς θα παίρναμε και πόσα εμβόλια θα παίρναμε? Ναι. Γιατί τώρα τα πήραμε, αφήστε, σε μια ομπρέλα και τα πήραμε πιο και χαμηλά. Στην πανδημία. Και ένα δεύτερο είναι, αν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι δεν θα είχαμε θέμα τώρα με το θέμα της ενέργειας? Κοιτάξτε, μόνοι μας. Το ίδιο το αποτέλεσμα, αυτές οι μέρες που μιλάμε, και η προσπάθεια με τις νέες δηλώσεις, πότε θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλάβει ότι δεν είναι ενιαία. Η κάθε μια χώρα τα δικά της συμφέροντα παζαρεύει. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουν τώρα με τη Ρωσία, για να μην απεξαρτηθούμε το 27 τώρα που είναι νέα, και που πήγε από 23 κλπ. Εμείς λέμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν όλες οι πηγές ενέργειας, και που μπορεί και ο λαός με μια άλλη εξουσία, βεβαίως, να συνάψει και διμερείς σχέσεις και με άλλα κράτη, ευνοϊκά προς τους λαούς και για τέτοιες πηγές ενέργειας. Όμως χωρίς αυτό το υπερπολίτιμο αγαθό για την εποχή μας, τι να μιλάμε, αν το ρεύμα είναι απαραίτητο σήμερα, στο 2022-2021, είναι εμπόρευμα, αποτελεί πρόβλημα αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι αποκτούν πολύ μεγάλη επικαιρότητα και αναγκαιότητα οι προτάσεις που θέτει τώρα το ΚΚΕ να ανοίξουν. Είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, και θα ήθελα να ακούσω και την τοποθέτηση των κομμάτων που είναι αυτών που λένε της διακυβέρνησης,
είτε τη τωρινή είτε τη μέλουσα που παλεύουν να γίνουν επόμενη διακυβέρνηση, τι λένε. Άμεση πλήρη επαναλειτουργία όλων των λιτινικών μονάδων. Δεν μπορεί χώρας. Να γίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλέ από αυτέ είναι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Και χωρί το βραχνά και τι δεσμεύσει, το χρηματιστήριο ρήπων, γιατί αυτή είναι η έγνοια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον, και όχι μόνο όλου του καπιταλιστικού κόσμου, είναι ο ρηπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, άμα πληρώσει, μπορεί να ρηπαίνει, δεν είναι πρόβλημα το περιβάλλον. Κατάργηση τώρα του χρηματιστηρίου ενέργειας και απόσυρση της χώρας μας από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικονομικές λόγο, κυρώσεις. Γιατί κοιτάξτε, στην Ουκρανία, έχουμε, πώς δεν έχουμε εισβολή και έχουμε ένα πόλεμο που πληρώνει ο Ουκρανικός λαός και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα πληρώσουν πάρα πολλοί λαοί. Και ο ελληνικός λαός, αλλά φαντάζομαι να πάμε μετά και στα ελληνοτουρκικά. Λέω ότι τις κυρώσεις αυτές τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες εφοπλιστές κερδισμένοι θα βγουν από αυτό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο απέναντι στις κυρώσεις. Και αν για πολιτικούς λόγους, συμμαχιών κτλ., φαντάζομαι θα τα πούμε μετά στο θέμα των ελληνοτουρκικών αυτά τα ζητήματα. Αν ο ελληνικός λαός το αποδεχτεί αυτό ως μονόδρομο, βάζει πολύ βαθιά ο ίδιος το κεφάλι του σκυφτό στη μέγενη. Έπρεπε να ενημερώσουμε τον ΝΑΤΟ για το ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων και υπερπτήσεων. Χρειαζόταν ενημέρωση, πιστεύετε, το ΝΑΤΟ. Γιατί κάνουμε έτσι κινήσεις κλπ. Δεν το ξέρει. Είναι η πρώτη φορά. Όχι, βέβαια. Πρώτη φορά μιλάει το ΝΑΤΟ τώρα. Έχει χρόνια τώρα έχει ρεκόρ. Τώρα έχει ρεκόρ. Έχει ρεκόρ, ακριβώς. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που μιλάει. Τώρα μιλάει για νατοϊκό έδαφος. Το Αιγαίο και την περιοχή μας. Νατοϊκό έδαφος. Προσέξτε τον όρο που χρησιμοποιείται. Είναι γνωστή η θέση ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα σε δύο σύμμαχα κράτη σε πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, και λύσε τις διαφορές σας. Το θέμα είναι να στηρίζετε την συμμαχία μας. Ήθελε ενημέρωση το ΝΑΤΟ, δεν είχε μήπως καλεσμένο να παρακολουθεί την άσκηση, την τουρκική άσκηση γαλάζια πατρίδα 2022. Δεν ξέρω αν διαβάσετε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, αλλά γράφτηκε και αλλού και σε διεθνή μέσα, που ανάμεσα στα υπόλοιπα υπήρχε και άσκηση και κατάληψης νησιού. Ναι. Μετά τους λάβηξαν όμως έξω. Για ποια νησιά, τους ετοιμάζονται και κάνουν αυτές τις ασκήσεις και τους παρακολουθούν και οι Αμερικάνοι και οι Νατοϊκοί και άλλες χώρες και βαράνε παλαμάκια για τα νησιά του Σολομόντος. Που είναι άλλα αυτά που λέει από τα κριτήρια σε σχέση τα με την Ουκρανία. Μας. Ναι, τα νησιά μας. Άρα τι θέλω αλλά να τους πω. Βγάλανε μετά θέλω να πω αν έχεις τέτοιους φίλους, αν έχεις τέτοιους φίλους, πραγματικά τι να τους κάνεις τους εχθρούς και απευθύνομαι και στα δύο κόμματα. Και στο Κινάλ που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα και σαν φίλους τους έχουμε με μεγάλες αγκαλιές. Η Τουρκία του σήμερα κάνει και οι διαφορές να σας πω. Να σας πω τις διαφορές. Των τελευταίων ημερών τις διαφορές. Και ακούστηκαν και ορισμένες και στις τοποθετήσεις τους. Ημέν ότι οι ενέργειες που κάνουμε υπέρ του ΝΑΤΟ γίνονται με σφραγίδα ή γίνονται χωρίς σφραγίδα, δηλαδή άμα μπει σφραγίδα και επιθετικές ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, οι μεν χειροκροτάνε τους Ναζί του Αζόφ μέσα στη Βουλή όρθιοι, οι άλλοι κρυφά και λίγο έτσι, γιατί και μπορεί να ντρέπονται και λίγο για αυτό που κάνουν εκεί. Δεν φαντάζομαι δεν υπονοείται εμάς. Εννοούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοούμε καλά, κύριε, και τα υπόλοιπα κύριε κόμματα Μακελό, τα οποία ήταν μέσα στη Βουλή τώρα, στη συγκεκριμένη. Μην το κάνετε ειλικρινά μιλάω. Έχει πάρα πολύ ιστορία, την πολιτική και την. Είναι πολύ μεγάλο ιστορικό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όχι για σας, όχι για σας. Λέω για την ιστορία όλων μας και την παρουσία και ποιο είναι απέναντι στους Ναζί και στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει τώρα, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Δεν μπορούμε να το απλώσουμε κι άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι κουρελιάζεται με τις συγκεκριμένες εξελίξεις για μας. Ξέρετε, επειδή τα μελετάμε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και νιώθουμε μεγάλη ευθύνη προς τον ελληνικό λαό, την εργατική τάξη, την νεολαία για αυτά που έχει να αντιμετωπίσει και να προετοιμάζεται. Θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο κουρελιάζεται όσο ποτέ το αφήγημα όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ότι η συμμετοχή μας και η συμβολή μας και με πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια και θέληση με τη βάση της Αλεξανδρούπολης του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία, πάρτε όλη την Ελλάδα, κάντε τη βάση και προχωράτε από εδώ και να γίνεται η χώρα μας θήτης άλλων λαών. Και η συμβολή μας στην Ουκρανία γιατί γίνεται. Για να εξασφαλίσουμε, υποτίθεται, τη στήριξη των συμμάχων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και λοιπόν. Λοιπόν, άμα γίνει κάτι με την Τουρκία. Και εδώ πέρα βλέπετε το State Department και όχι μόνο μόπο για, αυτό, και για τα συγκεκριμένα και για τους ζητήματα τη τουρκική επιθετικότητα. Δεν το στηρίζουμε μόνο για το αυτό. Το πώς το στηρίζουμε, αφήστε τώρα, είναι καθαρά. Α, όχι από τώρα και από πριν. Όλη η περικύκλωση της περιοχής, η συμφωνία των Πρεσπών, επειδή ακούστηκαν και δεν θέλω να κάνω μεγάλη αναφορά, τι είναι, δεν είναι κομμάτι της περικύκλωσης και της συγκέντρωσης δυνάμεων στον πολεμικό ανταγωνισμό της καπιταλιστικής Ρωσίας με τις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, τουλάχιστον εκλογικά, εσάς δεν σας αφορά, διότι δεν σας προσκαλούν.
Απ' την άλλη όμως έχουμε ένα δεύτερο πολιτικό σχέδιο, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα τολμούσε να πω ότι ενδεχομένως και στρατηγικά ίσως να σας συμπιέζει κιόλας. Γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ουσιαστικά ότι αν υπάρχει ένα μέτωπο, αν υπάρχει ένα φάσμα δημοκρατικό, προοδευτικό και δεν αποδέχεται ότι αυτή η κυβέρνηση τα κάνει καλά, πρέπει να συμπορευτεί. Σε αυτό πώς θα απαντάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, και τι λέτε γενικά? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συμπίεση, γιατί πλέον υπάρχει και πείρα στον ελληνικό λαό από το συγκεκριμένο κάλεσμα. Και είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος μας συναντάει, μας συνάντησε, που έχει βεβαίως δυσαρέσκεια από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όμως συνεχίζει και μια δυσαρέσκεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Και που λέει μπράβο στο ΚΚΕ, που από την, όχι τώρα που υπάρχει και μια εμπειρία, που πριν υπάρξει και η εμπειρία της πρώτης φοράς αριστερά, σε πολλά εισαγωγικά, λοιπόν, κατέθεσε ολοκληρωμένα τη θέση του, τις προτάσεις του, τόσο άλλως τώρα είμαστε σε τελείως άλλη φάση. Και για το ΣΥΡΙΖΑ και τα καλέσματά του είναι σε τελείως άλλη φάση. Δηλαδή, το τροπάρι, δεν λέω τώρα για τη σημερινή συζήτηση, λέω γενικότερα στην πολιτική συζήτηση, από όλα τα κόμματα έχει λίγο αλλάξει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δηλαδή και η αυτοδυναμία έχει πάει λίγο περίπατο, να δούμε κυβερνήσεις συνεργασία από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Τσίπρας είπε δεν πρόσφατα... Δεν μας αφορά αυτό, δεν μας αφορά. Και είπε πρόσφατα, είμαι συγκεκριμένη πρόταση. Αν νομίζετε ο ότι Τσίπρας είναι καλύτερα να υπάρχει με μια νέα δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, μιλάμε. Με μια νέα δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Εμείς. Όχι, κάτι. Λοιπόν, παρακολουθήστε ποιο... καλύτερα. Κυρία Μπατιέλο, κοιτάξτε, τώρα στην ηγεσία του κόμματος είμαι. Λέτε να έχουμε εμείς τη διάβαση το τι λέτε, τι βγάζουν δημοσιογραφικά κάποιοι. Ακούστε να δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το κοινά δεδομένο. Αφήστε με να πω τη θέση του Κουκουέ. Τη θέση του Κουκουέ. Ποια θέση του Κουκουέ? Η θέση του Κουκουέ είναι ότι εγώ θα συγκυβερνήσω με άλλο πρωθυπουργό. Θα συγκυβερνήσω ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα είστε πρόθυμοι. Όλα τα κόμματα είστε πρόθυμοι και αποδεδειγμένα, αποδεδειγμένα και στα δύο θέματα που συζητάγαμε πριν, ενεργειακό, φτώχεια, που και είναι τον ελληνικό λαό, και στα θέματα των ελληνοτουρκικών και του ευρωνατοϊκού τόξου. Τι θέλετε, να δώσουμε αποδείξεις γι' αυτά? Τόσα τα πράγματα είπαμε πριν και μπορούμε να πούμε 15 εκπομπές να μιλάμε γι' αυτά. Τα κοινά στοιχεία. Το ζήτημα είναι, ναι, το ζήτημα είναι ότι. Ετοιμάζεται μια κατάσταση σε μια δύσκολη φάση για τον ελληνικό λαό για να σταθεροποιήσει ένα αστικό πολιτικό σύστημα το οποίο θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση από τη δυσαρέσκεια και που τελικά αυτή η σταθερότητα για τον ελληνικό λαό δεν θα είναι τόσο μεγάλη σταθερότητα. Τελικά θα είναι αστάθεια για τη ζωή του. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή μεθαύριο είναι εργατική πρωτομαγιά που θα τη γιορτάζουν οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου, οι λαοί όλου του κόσμου και στην Ελλάδα τα σωματεία, τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, μαζικοί φορείς. Και πέρα από την ιστορική του σημασία, που και αυτό ξέρετε στην ηλικία μας δηλαδή, να κάτσει να αναρωτηθεί ένας άνθρωπος τι γιορτάζουμε, τι τιμάμε ανάμεσα σε πολλές μάχες, το 8ωρο. Τη μάχη των εργατών για το 8ωρο. Η ηλικία μας, επειδή μας συνομιλεί, η κυρία Μπατιέλο δεν έχει 8ωρο. 140 έτσι χρόνια είναι μετά, με πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, πού είναι το 8ωρο για τους σημερινούς νέους? Επίσης θα συμφωνήσουμε. Ή μισή δουλειά, μισή ζωή, ή 12ωρα, απλήρωτες υπερορίες κλπ. Κλπ. Άρα όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά χτες υπέγραψαν μετά από πολύχρονους αγώνες η Ομοσπονδία Οικοδόμων Συλλογική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας. Με αύξηση από 18 για τους ανειδίκευτους μέχρι 35, πάνω από 30%, με ουσιαστικές δηλαδή αυξήσεις στο μερομίσθιο. Καλό και είναι που... αυτό. Βέβαια είναι καλό. Μπράβο. Αλλά έγινε με πολύ σκληρούς αγώνες. Πείτε μου κάτι. Κόντρα σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο και για την απεργία και για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για το πώς καθορίζεται. Είναι σημαντικό γιατί μας λέτε κάτι το οποίο έγινε. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ή σήμερα, και αυτή την περίοδο, είναι πολύ ελπιδοφόροι. Δυστυχώς, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στην κατάσταση που ζούμε, οι αγώνες της Κόσκο. Τα ποσοστά. Πάλι είχαμε ατύχημα. Από τα 12 μέτρα. Νεκρός πριν από 6 μήνες. Πάλι απεργία. Αλλά όλο με τις αντοχές της οικονομίας, για τις αντοχές των εργατών, των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, δεν μιλάει κανένας. Το αποτέλεσμα των πολιτικών, για να κλείσουμε. Εσείς είστε δηλαδή με την Κόσκο, είστε ενάντια στην Κόσκο? Όχι, δεν είπα εγώ, δεν είμαι ενάντια. Για πείτε μου, κύριε Μπατιέλο, κάτι το οποίο θα καπιταλιστική χώρα είναι. Να το κατανοήσω. Γι' αυτό τα πάτε πάρα πολύ καλά με την Κόσκο. Να το κατανοήσω, αφήστε τώρα τους Κινέζους, πάμε εδώ. Και δεν εννοώ την Κόσκο, γιατί η Κόσκο είναι στην Ελλάδα και πρέπει να τη συζητάμε και ο κ. Μπατιέλος έχει δίκιο σε αυτό. Έχουμε ατυχήματα. Λέω, δεν ξέρω, οι άνθρωποι θα πάνε σόι και αυλαβή στο σπίτι του. Και είναι ένα κόμμα και έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Θέλω να σα ρωτήσω και εσά να μου το πείτε αυτό, όπως και ο κ. Ζοβέρος και ο κ. Λίγας. Τα ποσοστά σας απασχολούν εσάς? Βέβαια. Μας απασχολεί. Από ποια άποψη? Μας απασχολεί. Για να κυβερνήσετε. Γιατί εδώ σα λένε να το πάρει το ποσοστό. Καλά, υπάρχει. Έλα εδώ. Υπάρχει μια πολιτική. Υπάρχει πολιτικό κόμμα που δεν βρίσκεται στην κοινωνία για όχι, να. Όχι, για το να... πάω με την πίεση τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ ότι λένε εγώ θα πάρω ποσοστό και θα το κάνω αυτό. Εσείς θα το κάνετε. Το ποσοστό του ΚΚΕ πάει, πιστεύετε, στο βρόντο?
Όχι, δεν για την κυβέρνηση μιλώ. Γιατί εκείνοι λένε, για εγώ θα κυβερνήσω έτσι, ο άλλος θα κυβερνήσω. Να βάλουμε πλάτη για τα ίδια και τα χειρότερα που αποδεικνύεται στην πράξη, να μιλήσουμε με έννοια. Κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Δηλαδή θέλει πολύ για να το, πολλά παραδείγματα για να το. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Είμαστε σε ένα αφάβλο κύκλο. Κρίση. Η ανάπτυξη ματωμένη. Πού είναι η ανάπτυξη για τον ελληνικό λαό? Ο τουρισμός, αυτά. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν γιατί τους είχαν σαν σκλάβους. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά. Τα παρακολουθώ και εγώ. Και ειδικά αυτό παρόλα αυτά. Αυτό και θέλω να πω ότι το ΚΚΕ είναι εδώ για να προστατήσει τους αγώνες. Γιατί μόνο εκεί μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές ανάσεις ανακούφιση για το λαό και να χτιστεί μια προοπτική μια άλλη αγορά. Το ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Όλη η ιστορία δείχνει την εργατική πρωτομαλιά ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να σηκώσουν κεφάλι και να διεκδικήσουν αυτά που παράγουν. Όλο το πλούτο τον παράγουν οι εργαζόμενοι. Να κυβερνήσετε και εύχομαι να κυβερνήσει το ΚΚΕ. Ευχόμαστε να κυβερνήσει άλλο, ο λαός. Άλλο θέλω να πω. Εύχομαι να κυβερνήσει. Ναι, είναι κόμμα, είναι στο καλά, δημοκρατικό να το τόξο. Εύχεστε, αλλά αυτό, αυτό παλεύει. Αυτό παλεύει. Αλλά να, μέχρι, να τότε, μέχρι τότε όμως θα πρέπει να μην αφήνουμε και το λαό να βρει σε αυτή την κατάσταση. Μα και δεν αφήνει. Πάρετε, το είναι μπροστά στους οικοδόμους και πήραν αύξηση. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είσαστε μπροστά. Είσαστε μπροστά στο να καθορίζετε το κατώτατο μισθό με υπουργική απόφαση.